Οπότε δεν υπάρχουν άλλες δικαιολογίες. Θεωρώ ότι αυτό που η δύναμη βρίσκεται στα χέρια του πολίτη και γι' αυτό ζητάτε και την ψήφο του. Ζητάμε ψήφο του Έλληνα πολίτη να στηρίξει τις φωνές καθαρών ανθρώπων που θα βγουν μπροστά, που έχουν βγει ήδη μπροστά, μέσα σε μία Ευρωβουλή, να ακουστεί η φωνή πραγματικά του Έλληνα, πολίτη και να ζητήσει τη βοήθεια από τα αδέρφια του, τους Ευρωπαίους, γιατί όλοι είμαστε αδέρφια, για να δει τι έχει γίνει και μέσα στη χώρα. Βλέπουμε, και θα αναφέρω το γεγονός των Τεμπών, βλέπουμε πως οι γονείς οι οποίοι πραγματικά είναι σε μία άσχημη κατάσταση, να ζητούν τελικά, βλέποντας ότι στη χώρα δεν υπάρχει κάτι, δεν εισακούγονται οι φωνές τους, να πηγαίνουν στην Ευρώπη και να ζητούν εκεί τη βοήθεια. Βλέπουμε φωνές να ενώνονται μαζί τους. Αυτό θα κάνουμε εμείς. Σε αυτό το σημείο όμως είδαμε ότι η αντίδραση κυβερνητική ήταν ότι δεν θα μας πούν οι Ευρωπαίοι τι θα κάνουμε. Θα διαχειριστούμε εμείς τα του οίκου μας. Βλέπετε λοιπόν, κατά το δοκούν όπως τους βολεύει, άλλοτε μας φέρνουν εδώ οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις επιβάλλουν. Και άλλοτε, όποτε δεν τους βολεύει, να λένε όχι, δεν θα πρέπει να ανακατευθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση μέσα στη χώρα. Αυτά είναι αστειότητες και πρέπει να σταματήσουν. Δεν υπάρχει καμία σοβαρότητα. Δεν μπορεί να μιλάει η εισαγγελέας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να λέει ότι υπάρχουν προβλήματα στη χώρα, να έχει γίνει όλη αυτή η διαδικασία και κάποιοι εδώ να λένε ποια είναι η Ευρωπαία εισαγγελέα να τα λένε και θα τα λύσουμε μόνοι μας. Αυτά είναι αστειότητες. Το έχει αντιληφθεί ο Έλληνας πολίτης. Και γι' αυτό εμείς βγαίνουμε μπροστά και εφόσον έχουμε αντιληφθεί όλοι το ίδιο πράγμα, βγαίνουμε εμείς μπροστά, ένας πολιτικός φορέας καθαρός, με ανθρώπους καθαρούς, να διεκδικήσει την αλήθεια και το δίκαιο στο μεγάλο σπίτι, στη μεγάλη αυτή αυλή, ας το πούμε, στο μεγάλο αυτό χώρο όπου είναι όλα μας τα αδέρφια. Γιατί και εκεί, ξέρετε, υπάρχουν αντίστοιχες φωνές. Γιατί και εκεί υπάρχουν χώρες οι οποίες έχουν τα ίδια, αν όχι τόσο μεγάλο όσο η Ελλάδα, προβλήματα. Να ενωθούμε με τα αδέρφια και να πάει η Ευρώπη, η Ευρωπαϊκή Ένωση, να δώσει και έναν άλλο βηματισμό στον πλανήτη. Γιατί όλο αυτό το διάστημα βλέπουμε ότι υπάρχουν πολλά προβλήματα και έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση.